Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε εξαντλώντας το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ξέρω ότι είστε όλοι πολύ άσχολοι και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ που μας τιμά ιδιαίτερα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των επιστημονικών εταιριών, των φορέων που είναι εδώ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, τον κοσμήτορα της ΕΣΔΙΤ, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και την άρτια αφιχθήσα πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ. Δυστυχώς, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αλμάς, μας ειδοποίησε μόλις τώρα ότι λόγω σημαντικών έκτακτων προβλημάτων στο Υπουργείο Υγείας, θα μου πείτε ποια μέρα δεν έχει έκτακτα προβλήματα το Υπουργείο Υγείας, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί, παρά το γεγονός ότι ήθελε πολύ να είναι κοντά μας, διότι είναι ένθερμος υποστηριχτής της προσπάθειας αυτής. Εγώ θα σας δώσω λίγο το στίγμα αυτής της πρωτοβουλίας. Στη συνέχεια θα ζητήσω τους εκλεκτούς εκπροσώπους των βασικών φορέων που ανέφερα να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό και να παρουσιάσουμε μετά την καμπάνια αυτή που έχουμε ετοιμάσει και να μπορέσουμε έτσι να ζητήσουμε τη συνδρομή σας, γι' αυτό εξάλλου σας φωνάξαμε εδώ σήμερα, γιατί αυτή η προσπάθεια πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να τη στηρίξουμε όλοι οι επιστημονικοί φορείς και όλοι οι επαγγελματίες υγείας που έχουν σχέση με το φάρμακο. Η πολιτεία τα τελευταία 3 χρόνια έχει πραγματικά καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα στον χώρο του φαρμάκου. Δεν είναι μόνο η σημαντική και σωτήρια, θα έλεγα, για τα ταμεία μας, για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και για τη δημοσιονομική εξυγίανση, δραματική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι και τα άλλα σημαντικά μέτρα που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, διαρθρωτικές μεγάλες αλλαγές, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως είναι η πρόσφατη ανακοίνωση που κάναμε για το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των φαρμάκων σε όλη την αλυσίδα διακίνησης, όπως είναι τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης και μια σειρά από άλλα σημαντικά μέτρα. Αυτή όμως η προσπάθεια, παρά τα επιτεύγματά της, δεν έχει τελειώσει, συνεχίζεται. Και για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, που οι στόχοι δεν είναι άλλοι παρά πρώτα απ' όλα η προάσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα από την εξυγίανση της αγοράς του φαρμάκου, μέσα από την αντιμετώπιση των πολλών στρεβλώσεων που είχε η αγορά του φαρμάκου συσσωρευμένα όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να στηριχτεί και σε εσάς. Πρέπει να στηριχτεί στους κοινωνικούς εταίρους, στους γιατρούς, στους φαρμακοποιούς, σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την κρίσιμη για τη δημόσια υγεία υπόθεση που λέγεται φάρμακο. Γι' αυτό και σας θέλουμε κοντά μας. Θέλω επίσης, πριν ζητήσω να απευθύνουν το σύντομο χαιρετισμό οι εκλεκτοί παριστάμενοι εδώ πέρα των φορέων που ανέφερα, να ευχαριστήσω θερμά και την ομάδα η οποία φρόντισε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο της έναρξης της καμπάνιας αυτής, της μεγάλης καμπάνιας ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα τα στελέχη του ΕΟΦ που είχαν την ευθύνη της διεκπαιρέωσης του διαγωνισμού που έγινε πριν από 1 χρόνο. Ένας διαγωνισμός που, για θα έλεγα κατ' εξαίρεση από ό,τι συμβαίνει συνήθως, δεν είχε ούτε μία ένσταση, κάτι το οποίο υποδηλώνει ακριβώς τον αξιολογικό και αξιόπιστο τρόπο με τον οποίο διενεργήθη. Θέλω να ευχαριστήσω στη συνέχεια τα στελέχη του ΕΟΦ που ανέλαβαν σαν Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου και Παραλαβής του Έργου τη συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια, αλλά και όλα τα στελέχη του ΕΟΦ, διότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα στελέχη του ΕΟΦ αυτά τα 3 χρόνια που μειώθηκαν η δυναμικότητα του οργανισμού μας κατά το 50%, από 260 που ήμασταν, μείναμε 125. Και αν αυτά τα στελέχη δεν διεκπεραιώνανε το έργο, όχι μόνο αυτό που είχαν μέχρι πρότινος, αλλά και όλες τις επιπλέον ευθύνες που ανέλαβαν στα πλαίσια του μνημονίου και των επιπλέον ευθυνών που μας ανέθεσε η πολιτεία, δεν θα υπήρχαμε εδώ σήμερα. Και πραγματικά εδώ ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους για τη μεγάλη τους αυτή συμβολή. Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ξέρουμε μέχρι σήμερα για το φάρμακο, είτε είναι η φαρμακευτική δαπάνη που μειώσαμε, είτε είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα πρωτόκολλα κτλ., όλα έχουν ένα στόχο. Είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε στον Έλληνα ασθενή την καλύτερη δυνατή φαρμακευτική αγωγή. Αυτός ο στόχος όμως απαιτεί, πέρα από τα μέτρα που κάναμε μέχρι σήμερα, και αυτό που πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα.
Απαιτεί δηλαδή την ενημέρωση του κοινού και την ενημέρωση των γιατρών και των φαρμακοποιών για τη σωστή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα που, όπως θα δείξω μετά στην παρουσίαση της καμπάνιας, είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας σημαντικό, το οποίο εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας με αυτή την πρωτοβουλία. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα είναι μια μεγάλη προσφορά για τον τόπο μας, εάν μπορέσουμε και λύσουμε και αυτά τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ασφαλή και σωστή χρήση των φαρμάκων στη χώρα μας. Πριν λοιπόν σας παρουσιάσω την καμπάνια και την εκστρατεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τις δύο εταιρείες που ανέλαβαν τη διεκπαιρέωση αυτής της εκστρατείας, τη V&O και τη Mindwork. Τα στελέχη τους δούλεψαν όλους αυτούς τους μήνες πραγματικά εντατικά για να προετοιμάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα όλο αυτό το υλικό, το οποίο θα σας δείξουμε στη συνέχεια. Και θέλω επίσης και να ευχαριστήσω και όλους όσους έμεσα ή άμεσα ενεπλάκησαν αυτούς τους μήνες σε αυτή την πρωτοβουλία και βοήθησαν σημαντικά στο έργο αυτό. Αυτά τα λόγια από μένα για το καλωσόρισμα και για τις ευχαριστίες μου. Να ζητήσω από τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, τον αγαπητό καθηγητή κ. Σκανδαλάκη, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΦ, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΠΗ, κύριοι καθηγητές, εκλεκτό Προεδρείο, χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιείται εδώ σε αυτό το χώρο με θέμα την εκστρατεία ενημέρωση για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων. Σήμερα πιστεύω ότι είναι επιβεβλημένο αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι, να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις δαπάνες, όχι μόνο για να προφυλάξουμε το δημόσιο από χρήματα, αλλά για να προφυλάξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό από την πολυφαρμακία. Και αυτό ιδιαίτερα το βλέπουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στα νοσοκομεία, η κατάχρηση πολλές φορές φαρμάκων που οδηγεί. Θέλω να πω πράγματι ότι έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από το Υπουργείο για την δραστική μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Έχουν επιτευχθεί καινοτομίες, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονική παρακολούθηση και διακίνηση του φαρμάκων, διάφορα πρωτόκολλα συνταγογράφησης, τα οποία πιστεύω ότι αυτά προασπίζουν τη δημόσια υγεία. Αλλά η προάσπιση της δημόσιας υγείας δεν εξαρτάται ούτε από τον κύριο Τούντα, ούτε από μερικούς γιατρούς, ούτε από μερικούς υπευθύνους οι οποίοι είναι στον χώρο της υγείας. Πιστεύω ότι εξαρτάται από τον κάθε Έλληνα πολίτη. Επομένως, η σημερινή παρουσίαση για ενημέρωση και ορθή ασφαλή χρήση φαρμάκων είναι επιβεβλημένη, ούτως ώστε ο κάθε Έλλην πολίτης να είναι και αυτός υπεύθυνος για αυτό το οποίο πράτεται σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι η εκστρατεία ενημέρωσης είναι χρήσιμη. Συγχαίρω τον πρόεδρο του ΕΟΦ, εκλεκτό συνάδελφο εις το Πανεπιστήμιο στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, κύριο Τούντα, και εύχομαι το μήνυμα το σημερινό να φτάσει και στο τελευταίο χωριό και στον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να ζητήσω από τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, τον αγαπητό κύριο Παγιωργόπουλο, να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του ΕΟΠΗ για τη σημερινή πρόσκληση. Θεωρούμε ότι εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που μπορούν να αναδείξουν κοινούς στόχους και πεδία παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΠΗ και του ΕΟΦ, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους παράγοντες στο πεδίο των φαρμάκων. Είναι σαφές ότι η ορθή λήψη των φαρμάκων, ανάλογα με την πάθηση που στοχεύει στην κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων των ασθενών, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος τόσο για τους ασθενείς όσο και για την κοινωνία, αποτελεί κοινό όραμα. Για μας,
για τον ΕΟΦ, για όλους τους λειτουργούς της δημόσιας υγείας και όχι μόνο, και της ιδιωτικής, αποτελεί έναν στρατηγικό στόχο, τον οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο από τον ΕΟΠΗ όσο και από τις άλλες υπηρεσίες υγείας, πρέπει να αναπτύσσονται διαρκώς, να εξυγχρονίζονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αγαστή και η αέναη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς, για να μπορούμε να υπερβούμε δυσκολίες, προβλήματα, διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην προσπάθειά μας. Ο οποίος θεωρούμε ότι συμβάλλει επί του παρόντος με τους πιο κάτω μηχανισμούς σε αυτήν την σημαντική προσπάθεια. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καταρχήν, αποτελεί ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την κατανοητή καταγραφή του ιστορικού της φαρμακοθεραπείας κάθε ασθενούς. Κάτι που είναι θεμελιώδους σημασίας για την παρακολούθηση της υγείας τόσο σε εθνικό όσο σε τοπικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο και πεδίο. Επίσης, η εισαγωγή και παρακολούθηση της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλων από τους γιατρούς που συνταγογραφούν μέσω του ΕΟΠΗ είναι ουσιώδης προϋπόθεση, είναι σημαντική, πολύ σημαντική για την ορθή χρήση των φαρμάκων. Αποτελεί ένα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας της παρεχομένης φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν μπορούμε και να επιβλέπουμε την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλων για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Επίσης, οι επιτροπές φαρμάκων υψηλού κόστους και εξωτερικού αποτελούν επιπλέον ένα μηχανισμό ελέγχου της χρήσης νεότερων και ακριβότερων φαρμάκων που στο εξής τα χορηγεί ο ΕΟΠΗ μέσω των φαρμακείων του, ένα δίκτυο το οποίο θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα ή μέσω των κέντρων διανομής που έχει σήμερα. Καθώς ελέγχουν αυτές οι επιτροπές τις προϋποθέσεις χορήγησης συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότητα και στην μείωση της πιθανότητας ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία. Ο ΕΟΠΗ μπορεί να αναπτύξει επιπλέον τη συμβολή του στη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων και με τους εξής τρόπους. Με ενίσχυση της ενημέρωσης των επαγγελματιών, είναι πρότασή σας την οποία την δεχόμεθα και με χαρά και είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε, όσον αφορά την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή χρήση φαρμάκων με ανάρτηση σχετικών μηνυμάτων στους ισότοπους της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, καθώς και στο ΙΔΑΠΗ και στον ισότοπό του. Επίσης, να ενισχύσει την εκστρατεία για τα γενώσιμα φάρμακα, καθώς και για την ανάγκη συνταγογράφησης των φαρμάκων, με σκοπό να περιορίσει την υπερκατανάλωση, καθώς και την πληρωμή από τους ίδιους τους ασθενείς όλου του ποσού των φαρμάκων. Και επίσης, να ενημερώσει και από τη δικιά μας πλευρά τους ασθενείς μέσω του ισοτόπου του για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, καθώς και την πιθανότητα αλληλεπιδράσεων μέσω της πολυφαρμακίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι όλες αυτές οι ενέργειες για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρήση και πρόσβαση των ασθενών στις διαθέσιμες θεραπείες και ενισχύουν την εμπιστοσύνη προς το σύστημα υγείας. Εργαλεία λοιπόν υπάρχουν. Η βούληση είναι δεδομένη. Τα έργα όμως γίνονται από ανθρώπους και αφορούν αυτούς, τόσο το παρόν όσο και το μέλλον τους. Σε αυτή την πρόσκληση δίνει νόημα και περιεχόμενο η δικιά σας πρωτοβουλία. Εμείς δηλώνουμε παρόντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω στο βήμα και την πρόεδρο του ΚΕΛΠΝΟ, την αγαπητή καθηγήτρια την κυρία Κρεμαστινού, γιατί εκτός από τον ΕΟΠΗ έχουμε και με το ΚΕΛΠΝΟ πολλά απαρεδώσια και καλή συνεργασία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, ευχαριστώ πρώτα πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε, διότι αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι της δημόσιας υγείας και εκτός από πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ, που και αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους φορείς δημόσιας υγείας. Ήμουνα και καθηγήτρια δημόσιας υγείας επί πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα οποία ξέρουμε για τη δημόσια υγεία, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό η δημοσιοποίηση αυτών των οποίων κάνουμε και η ευαισθητοποίηση του κόσμου. Επομένως, αυτή η εκστρατεία πληρεί και δύο πολύ βασικούς κανόνες και προϋποθέσεις για την εφαρμογή μεθόδων προάσπισης της δημόσιας υγείας. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη που χρησιμοποιήσατε, ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, γιατί και αυτές οι δύο λέξεις είναι λέξεις κλειδιά για την δημόσια υγεία και για τον χώρο τουλάχιστον τον οποίο προασπιζόμαστε. Απ' την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι όπως είπατε και εσείς με το ΚΕΛΠΝΟ έχουμε αρκετά καλές σχέσεις και συνεργασία
με τον ΕΦΕΤ, με τον ΕΟΦ, συγγνώμη, και όπως ξέρετε πολύ καλά έχουμε και εμείς αντίστοιχα τμήματα και κυρίως τους τομείς των αντιβιωτικών, για τα οποία έχουμε κάνει συστηματικές και ολοκληρωμένες προσπάθειες όσον αφορά για τα θέματα και της ορθής και της ασφαλούς χρησιμοποίησης αυτών. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι και στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην οποία ήμουνα τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία στον τομέα της προαγωγής της υγείας, όπου και αυτό μπαίνει μέσα. Και ασφαλώς ήθελα να πω ότι η παρουσία και των γιατρών και των φαρμακοποιών, αλλά και του κοινού, είναι ένα τρίπτυχο στο οποίο, ας πούμε, πρέπει να βασιζόμαστε για να μπορέσουμε να περάσουμε τα μηνύματα τα οποία θέλουμε και τα οποία πρέπει να έχουν αποτελέσματα. Διότι απλώς τα μηνύματα δεν λένε τίποτα αν δεν οδηγηθείς και σε αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πριν περάσουμε στους δύο αγαπητούς προέδρους του Ιατρικού Σώματος, να δώσω και το λόγο στον κοσμήτορα της ΕΣΔΗ, στον κύριο Κοντό, τον καθηγητή, να μας πει και αυτός δύο λόγια εκ μέρους της σχολής. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρώ βέβαια ότι τον ΟΝΚΑΝΕΦ η σχολή μας εμπλέκεται ποικιλοτρόπως σε αυτό που λέμε η προάσπιση της δημόσιας υγείας ή και σκέτο δημόσια υγεία σε διάκριση με τη δημόσια νοσηλεία, που είναι κάτι άλλο. Το φάρμακο βέβαια αγγίζει το μέσο πολίτη καθημερινά, όχι μόνο από το κόστος που αναφέρατε και πολύ ωραία κάνετε και να βρίσκουμε πιο φθηνά και πιο αποτελεσματικά φάρμακα, αλλά στον τρόπο που προσεγγίζει το κάθε σκεύασμα ή η προσπάθεια να ιαθεί ή να εφαρμόσει μία συνταγή. Εμείς νομίζω ότι στόχος μιας τέτοιας καμπάνιας δεν είναι ο γιατρός αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να είναι ο γιατρός. Και ένα από τα συνήθη σλόγγα που λέμε είναι εκείνο το γνωστό που είχε βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το One Health, το οποίο θέλουμε και τη συνδρομή σας και από τις δύο θέσεις που έχετε και στη σχολή, σχετικά με εκείνο που ονομάζουμε την ενιαία ιατρική. Η πρόληψη είναι ζήτημα διεπιστημονικό, όχι μόνο γιατρών, φαρμακοποιών, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και ένας μηχανικός, εφόσον θέλουμε να έχουμε υγιές είδωρ ή να ελέγχουμε τα λύματα, ή τι γίνεται και με τα φάρμακα που απορρίπτονται και ένας τρόπος απόρριψης φαρμάκων στο φυσικό περιβάλλον, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και δεν τον έχουμε πολύ προσεγγίσει ακόμα, και επειδή είμαι και κτηνίατρος, η βασική μου ειδικότητα είναι και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τι απορρίπτω μέσω των απορριμμάτων των ζώων τα οποία παίρνουν αντιβιωτικά? Βέβαια έχουν γίνει πρόοδοι τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν χορηγούνται τουλάχιστον προληπτικά σαν αυξητικοί παράγοντες. Από εκεί και πέρα βέβαια η σχολή, πέρα από ενδιαφέρεται για τα ανθεκτικά στελέχη σχετικά με την ορθή χρήση και ασφαλή, το βασικό ενδιαφέρον το δικό μας είναι κυρίως εκείνο που λέμε η αγωγή υγείας ή διασπορά της μέσης γνώσης για την προφύλαξη από την μη σωστή χρήση και μη ασφαλή χρήση των αντιβιωτικών από το μέσο πολίτη. Και αυτό βέβαια είναι έργο πολλών ειδικοτήτων, αλλά κυρίως θα πρέπει ο ΕΟΦ, που ασφαλώς πρέπει να συγχαρούμε, αναλαμβάνεται πρωτοβουλία, να συνεχίσει σε περισσότερα επίπεδα, δηλαδή από το σχολείο μέχρι τον ηλικιωμένο, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, κουβαλάει μια σακούλα με φάρμακα μια ζωή. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά θέματα τα οποία προσπαθούμε και σε εκπαιδευτικό επίπεδο να τα περάσουμε στους αποφύτους μας, και νομίζω ότι αν έχει συνέχεια, πέρα από τη συνέπεια που τη θεωρώ σίγουρη, συνέχεια αυτή η καμπάνια θα μπορεί να προσφέρει πολλά στη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Να ζητήσω από τον πρόεδρο του Πανέλου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Βρασταράκο, να μας πει δύο λόγια. Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτή προσκεκλημένη, ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ στην εκδήλωσή σας. Είναι σημαντική η πρωτοβουλία σας για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, η οποία πρωτοβουλία θα πρέπει
να γίνει αντικείμενο πια συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται, των γιατρών, των φαρμακοποιών, των φορέων της πολιτείας, για να έχουμε αποτελέσματα. Και να αναδείξουμε ότι το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται και είναι απαραίτητο για την υγεία και τη ζωή εκεί και όπου είναι απαραίτητο. Αποφεύγοντας αλόγιστη χρήση, επιζήμια πολλές φορές για την υγεία και αλόγιστες δαπάνες. Θα πρέπει πρώτα εμείς οι γιατροί, οι οποίοι καθορίζουμε τη θεραπευτική αγωγή, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χορήγηση φαρμακευτικών διασκευασμάτων. Διότι έτσι προστατεύουμε από τη μία πλευρά το κόστος του ασφαλιστικού συστήματος, για το οποίο πρέπει να ενδιαφερόμαστε, από την άλλη πλευρά περιορίζουμε τις παρενέργειες, οι οποίες παρενέργειες του φαρμάκου μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή, από την αλόγιστη χρήση, να οδηγήσουν ανθρώπους στα νοσοκομεία με όλες τις επιπτώσεις που ξέρουμε, παρενέργεια και στην περίθαλψη και στα κόστη. Οι γιατροί οφείλουν και πρέπει να ακολουθούν τις θεραπευτικές ενδείξεις και η πολιτεία, όπου δεν υπάρχουν, να ολοκληρώσει την διαδικασία της ολοκλήρωσης των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλων. Η σωστή χρησιμοποίηση του φαρμάκου μέσα από τα πρωτόκολλα, η αποστολή στον ΕΟΦ του δελτίου με τις παρενέργειες, όπου υπάρχουν από τον γιατρό, είναι απαραίτητα συστατικά προκειμένου όχι μόνο να λειτουργεί ασφαλώς η χρήση φαρμάκων, αλλά και να προστατεύεται η υγεία κάθε ασθενή. Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν μέσα από τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο και από κάθε ημερίδα επίσης, ότι η χρήση φαρμάκων είναι πολλές φορές πάρα πολύ επικίνδυνη, χωρίς να συμβολευτούν τον θεράποντα γιατρό, χωρίς να έχουν τη συνταγή τους από τον θεράποντα γιατρό και όχι από τον γείτονα, από τον συγγενή ή από τον οποιοδήποτε γνωστό για την οποιαδήποτε πάθησή τους. Και οι κίνδυνοι από την πολυφαρμακία επίσης θα πρέπει να επισημανθούν στον κόσμο. Διότι έχουμε το επικίνδυνο φαινόμενο στην κοινωνία μας σήμερα να χρησιμοποιούν πάρα πολλά φάρμακα. Πάρα πολλά φάρμακα. Και θεωρούν πολλοί άρρωστοι ότι τα πολλά φάρμακα κάνουν και καλύτερη υγεία. Μα δεν είναι έτσι και θα πρέπει να ενημερωθούν, διότι δημιουργούν κινδύνους απέναντίας για τη ζωή, πολλές φορές είναι και μοιραίοι. Και γνωρίζουμε πόσες από τις παρενέργειες φαρμάκων και στην Αμερική και εδώ, που είναι μια προηγμένη χώρα η Αμερική, πόσο τις 100 επί των φαρμάκων πηγαίνουν από τις παρενέργειες στα νοσοκομεία. Η πολιτεία από την άλλη πλευρά πρέπει να συνεργαστεί με τον κόσμο, τον ιατρικό κόσμο, με τον κόσμο του φαρμάκου και κάθε εμπλεκόμενο φορέα, ώστε αυτό το φαινόμενο, το επικίνδυνο της πολυφαρμακίας και της αλόγιστης χρήσης στη χώρα μας, να μειωθεί. Και σήμερα, μάλιστα, είναι αδιανόητο της εποχής της κρίσης που ζούμε, ακόμη να δημιουργείται μια αλόγιστη χρήση φαρμάκων που επιβαρύνει το κόστος της υγείας. Σε μια εποχή, μάλιστα, που τα κόστη υγείας σε όλα τα συστήματα υγείας έχουν ανέβει λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας και εμείς θα πρέπει με μεγάλη προσοχή, με φιδό, να προσέχουμε τη χορήγηση κάθε φαρμάκου. Η εξαιρετία λοιπόν ενημέρωσης που γίνεται είναι σημαντικό για την πολυφαρμακία, για την αλόγιστη χρήση. Βλέπουμε το φαινόμενο σήμερα, το πόσο τα φάρμακα αυτά έχει χρησιμοποιήσει ο Έλληνας, πάρα πολλά φάρμακα, με τα σακουλάκια που πηγαίνουν στα κοινωνικά φαρμακεία σήμερα. Τόσες τσάντες πηγαίνουν από τα σπίτια τους. Δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητη, είναι χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα συμβάλλει με κάθε τρόπο σε αυτή την κατεύθυνση και θα ζητήσει από όλον τον ιατρικό κόσμο να ενστερνιστεί την αξία της ενημέρωσης αυτής και να συμβάλλει ενεργά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εξαρτία της ενημέρωσης αυτής και ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα τα αποτελέσματα να είναι ορατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλέσω και την αγαπητή κυρία Νημοδουρά, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, να μας πει δύο λόγια. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι του Προεδρείου του ΕΟΦ, εκλεκτοί πρόεδροι των θεσμικών οργάνων της Δημόσιας Υγείας, κύριοι καθηγητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Το θέμα το οποίο σήμερα, πραγματικά καταρχήν να σας ευχαριστήσω και προσωπικά αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος του Πειραιά, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την πρωτοβουλία και το ουσιαστικό θέμα το οποίο ξεκινάει της εκστρατείας ενημέρωσης για την ορθή και ασφαλή χρήση των φαρμάκων, αλλά εγώ θα ήθελα να προσθεθεί, κύριε Πρόεδρε, και χορήγηση των φαρμάκων. Διότι εδώ θα πρέπει να μιλάμε με την ελληνική πραγματικότητα, βάζοντας σαν βασικό θέμα ότι δεν χορηγούνται τα φάρμακα πρωτίστως από το γιατρό, αλλά καλείται στην συντριπτική τους πλειοψηφία ο γιατρός να τα αντιγράψει. Και μην σπεύσουμε αυτό το πολύ εύκολο που έχουμε ακούσει από τα διάφορα πάνελ και από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο γιατρός γιατί τα γράφει. Διότι ξέρετε πώς ασκείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η δευτεροβάθμια. Επομένως, θα πρέπει να βάλουμε σε πολύ σημαντικό ρόλο το θέμα της χορήγησης των φαρμάκων και εν κατακλείδη το θέμα της χορήγησης φαρμάκων μόνο με ιατρική συνταγή εν υπόγραφη και με ονοματεπώνυμο. Στην Ελλάδα δεν το εφαρμόζουμε. Είμαστε η μοναδική χώρα. Επομένως, ούτε ασφαλή χορήγηση θα έχουμε, ούτε σωστή χρήση αν αυτό δεν εφαρμοστεί. Το ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά και ο Πανελλήνιος, αλλά και όλοι οι σύλλογοι, με τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων, έχουμε ζητήσει αυτό. Και νομίζω ότι είστε το καθεαυτού όργανο το οποίο μπορείτε να το θεσμοθετήσετε. Επίσης, βλέπουμε το εξής τραγικό. Ότι πολλές φορές, ενώ η άσκηση της ιατρικής ασκείται από τον γιατρό, πολλές φορές η χορήγηση χωρίς ιατρική συνταγή φαρμάκων γίνεται από μη γιατρούς. Από χώρους που δεν είναι ούτε καν ο αδιούχος επαγγελματίας υγείας. Και αυτό το ξέρουμε. Και πρέπει να το παρακολουθήσετε κι εσείς. Εγώ εδώ θα ήθελα να σας... Ο κύριος Πρόεδρος του ΕΟΠΗ το είχαμε καταθέσει τον Ιανουάριο. Έχουμε τέτοιο δείγμα της ασφαλούς, της μη ασφαλούς, της μη σωστής χορήγησης φαρμάκου. Και θα ήθελα σε αυτό, ξεκινώντας αυτή την εκστρατεία, χωρίς να κάνουμε εμβολισμούς σε άλλα θέματα, να το λύσουμε τώρα που ήρθε η στιγμή. Διότι και τα ποσά τα οποία ξοδεύονταν για την χορήγηση της φαρμακευτικής θεραπείας, περίθαλψης, δυστυχώς δεν ήταν ευθύνη όπως αποδεικνύουν διάφοροι έλεγχοι και διάφορα στοιχεία μόνο του ιατρικού σώματος. Το ξέρουμε πολύ καλά, ας τα ξεχάσουμε, να τα ρίξουμε πίσω, προχωράμε μπροστά. Ξέρετε τους αγώνες που έχει κάνει το Ιατρικό Σώμα και ο Ιατρικός Σύλλογος του Πειραιά για το θέμα των κουπονιών. Ξέρετε για τον γραμμικό κώδικα τι έχουμε πει. Ξέρετε για τον έλεγχο των φαρμάκων. Προστατεύει τη δημόσια υγεία, προστατεύει την άσκηση της ιατρικής και της περίθαλψης του ελληνικού λαού, προστατεύει την οικονομία της υγείας. Και εν κατακλείδη προστατεύει όλους μας. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα να ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα τα οποία εντοπισμένα σας είπαμε και αν θέλετε εδώ είναι τι λάθη έχουν συμβεί όχι μόνο στη χορήγηση αλλά πολλές φορές χορηγούνται φάρμακα τα οποία καλύπτουν μετά καταστάσεις όταν ο ασθενής πηγαίνει στο γιατρό για να τις θεραπεύσει. Εκτός των άλλων μη αποτελεσμάτων πιθανών αλλεργιών, πιθανών άλλων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Θα κλέψω 2 λεπτά από την 15-λεπτη δικιά μου παρουσίαση που θα ακολουθήσει για να ζητήσω να έρθει στο βήμα ένας δάσκαλός μου που είναι εδώ ανάμεσά μας και με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία του. Ο καθηγητής ο κύριος Ράπτης. Τον είχα δάσκαλο στο Αλεξάνδρας όταν έκανε ειδικότητα παθολογίας. Ήταν από αυτούς που με εξέτασαν για την ειδικότητα και ευτυχώς τα κατάφερα. Και θέλω να του δώσω το λόγο γιατί πραγματικά η παρουσία του εδώ, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και όλους μας τιμά ιδιαίτερα. Κύριε καθηγητά, θα μας πείτε 2 λόγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ μου Γιάννη, μας γυρνάς τώρα χρόνια πίσω, Έτρεχε όλη μέρα όμως. Θεραπευτική κλινική δεν σήκωνε έτσι λίγο να καθίσει στην άκρη, το γνωρίζει όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα πω μόνο 2 φράσεις. Και οι φράσεις είναι: με καλέσατε εδώ σαν πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου για τη Διαβήτη.
Ξέρετε τι κάνετε. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες πάσχουν από ζαχαρόδι διάβητη. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και άλλα συμπαρομαρτούντα. Καρδιές, πιέσεις, ιστορίες, φασαρίες, περιφερική αγκιοπάθεια. Κυρία Πρόεδρος, κυρία Νεμοδουρά, υπάρχει νόμος, ο οποίος νόμος λέει ότι ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να εκτελεί καμία συνταγή. Τώρα από εκεί και πέρα ο Γιάννης θα κάνει... Μα δεν θα κάνει το χωροφύλακα, δεν μπορεί να τρέχει γύρω-γύρω. Λοιπόν, υπάρχει νόμος. Να μην κάνουμε διαλογική συζήτηση, θα κανονίσει ο πρόεδρος μετά. Λοιπόν, υπάρχει νόμος. Και θα αναφερθώ στη Γερμανία, μια που ήμουν 21 χρόνια μετά το πανεπιστήμιο εκεί, πάτε να πάρετε ένα κουτί ντεπών. Καταρχάς σας δίνουν 3 χάπια μόνο και αν δεν έχετε συνταγή σας λέει περάστε έξω. Δεν το παίρνει. Μια ασπιρινούλα, αν και γίνει δεν είναι αμύρη, του κάνει γαστροαγία μπορεί, αλλά δεν γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν όπως όλα στην Ελλάδα γίνονται έτσι λίγο, να με συγχωρήσετε για την έκφραση, τσαρπακόλας και γίνεται αυτό, έλα πάρ' το, κυρία Μαρία, σε ξέρω κτλ. Κτλ. Με άλλα λόγια λοιπόν να σκεφτείτε, μόνο στους διαβητικούς να περιοριστώ. Ήδη εγώ στο site του Εθνικού Κέντρου για Διαβήτη έχω βάλει ήδη την πρόσκληση, αλλά θα βάλω και το άλλο και το πρόγραμμα και ό,τι άλλο μου δώσετε. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες επισκέψεις έχει την ημέρα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο και τελειώνω. Σας λέω πάλι παράδειγμα γερμανικό. Πέρσι έκανε οικονομία το γερμανικό το κράτος 11 δις ευρώ από τα φάρμακα. Θα μου πείτε πώς το έκανε. Το πρωτότυπο φάρμακο κάνει 10 δραχμές. Το γενώσιμο κάνει 10 δραχμές, λέω, 10 ευρώ. Το γενώσιμο κάνει 1 ευρώ ή το πολύ 2. Εδώ λοιπόν συμβαίνει, επειδή λίγο τα ψάξα και μετά από την πρόσκληση πήγα και κοίταξα. Το φάρμακο το κανονικό, το original, κάνει 10 ευρώ και κάνει 8 ευρώ το γενώσιμο. Έρχεται δε ο αντίστοιχος ΕΟΠΗ και κάπου διάβασα ότι θέλετε να εφαρμόσετε το γερμανικό σύστημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Για να εφαρμόσετε το, να δείτε τι ωραίο που είναι. Λοιπόν, το γράφει, το διάβασα. Λοιπόν, ναι, το γερμανικό σύστημα εδώ. Λοιπόν, τι αν τα κάνουμε, λέει, τα 11 δις. Εμείς θα είχαμε βρει τι θα τα κάναμε, σίγουρα, στην Ελλάδα. Είπε ότι τα κρατάμε και αν έχουμε πάλι αυτό το κέρδος τον επόμενο χρόνο θα τα μοιράσουμε αναλογικά σε όλα τα μέλη και σε όλα τα ταμεία. Με άλλα λόγια, λοιπόν, ελπίζω το σύστημα, αν βοηθήσουμε όλοι μας. Εγώ ήδη τώρα που έχουμε μια εκδήλωση, την ξέρει ο κύριος Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στη Μυτιλίνη, που έρχονται περίπου 300 άτομα, όχι μόνο στη Μυτιλίνη, σε όλες αυτές που κάνουμε στο πλαίσιο ορίζοντας 2020. Θα πάρουμε ό,τι μας δώσετε, θα τους τα δώσουμε και εκεί και θα προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω, σας το λέω και επίσημα τώρα, πήραμε ένα πρόγραμμα από την ΕΟΚ, μαζί με τον καθηγητή τον κύριο Φραγκούλη της βιοχημίας στη φυσικομαθηματική σχολή όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών, όχι μόνο αυτό, αλλά και γενικά πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Για διαβήτη μιλάμε τώρα, έτσι. Οπότε μπορούμε να το βάλουμε και σε όλα αυτά και μπορούμε να το βάλουμε και σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε 12 το χρόνο με την παθολογία κλπ. Και που έχουμε την τιμή να μας συγκρίνεται. Διότι το βλέπει ο κόσμος. Πρέπει να καταλάβει ο ίδιος ότι πρέπει να κάνει ό,τι του λέει ο γιατρός και να μην γυρνάει γύρω-γύρω. Αλλά δυστυχώς το είπατε. Σακούλες στα ντουλάπια της κουζίνας που έχει και ζέστη και υγρασία και τα φάρμακα έχουν γαλάσει εδώ μεταξύ. Λοιπόν, τελειώνω. Δεν μακρηγορώ άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα και στο τελευταίο μέρος, να σας παρουσιάσουμε την καμπάνια μας στα επόμενα 15 λεπτά. Πριν όμως να κάνω παρουσίαση, θέλω να σας πω ότι ζήτησα στο Προεδρείο της σημερινής εκδήλωσης να είναι και οι δύο αντιπρόεδροι, η καθηγήτρια κυρία Σκουρουλιάκου και ο κύριος Βασιλάκης. Γιατί θέλω να πω για μια ακόμα φορά ότι αν δεν είχα τη τύχη να έχω αυτούς τους δύο αντιπροέδρους στη διοίκηση του ΕΟΦ, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ούτε το μισό της δουλειάς που έχει βγει μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό τους ευχαριστώ και τους δύο δημοσίως για μια ακόμα φορά. Τώρα, η καμπάνια μας. Η καμπάνια μας πρώτα απ' όλα στηρίζεται σε κάποια δεδομένα που η κυρία Νεμοδουρά εκτενέστερα από τους υπόλοιπους τα ανέφερε και χαίρομαι που τα ανέφερε, διότι εδώ θα δει η κυρία Νεμοδουρά ότι αυτά τα προβλήματα είναι όντως υπαρκτά και σημαντικά. Δηλαδή, βλέπετε πρώτα απ' όλα το θέμα των αντιβιωτικών. Πώς έχουμε υψηλή κατανάλωση αντιβιωτικών στη χώρα μας σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε επίσης πως από τις έρευνες που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, τις πανελλαδικές,
ένας στους τέσσερις λαμβάνει συνταγογραφούμενα φάρμακα από το φαρμακοποιό χωρίς συνταγή γιατρού. Ένας στους τέσσερις. Βλέπετε επίσης ότι ένας στους δύο δεν γνωρίζει αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων που λαμβάνει. Δηλαδή, οι μισοί Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν για τα φάρμακα αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Πάμε παρακάτω. 6 στους 10, το 70%, χωρίς συνταγή γιατρού, δεν έχουν ερωτηθεί από το φαρμακοποιό εάν έχουν εμφανίσει αλλεργία ή αν έχουν βλάβη νεφρών ή ύπατος. Μια κλασική ερώτηση που πρέπει πάντα να ρωτιέται ο ασθενής που παίρνει ένα φάρμακο. Ειδικά όταν δεν έχει μεσολαβήσει ο γιατρός. Βλέπετε εδώ ότι ένας στους δύο δεν γνωρίζει αν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων που λαμβάνει. Επίσης, 2 στους 10 δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τα φάρμακα που λαμβάνουν. Ένα 20% δηλαδή του πληθυσμού δεν καταλαβαίνει, αν δεν ξέρει αν υπάρχουν προβλήματα και τι πρέπει να προσέξει. Το 13% δεν γνωρίζουν καλά τις οδηγίες, αυτές που είναι οι οδηγίες μέσα. Είτε είναι έτσι γραμμένες, πυκνογραμμένες πολλές φορές, είτε δεν δίνουν σημασία και δεν γνωρίζουν τις οδηγίες που πρέπει να τις ξέρουν πολύ καλά. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά τα ζητήματα που ισχύουν στη χώρα μας αποτελούν μια πραγματική απειλή για την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε εμείς, σε ανταπόκριση αυτών των προβλημάτων και για να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε στην βελτίωσή τους, να ξεκινήσουμε αυτή την καμπάνια η οποία στοχεύει και στο γενικό κοινό και στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς. Ποια είναι τα βασικά μηνύματα της καμπάνιας αυτής που ξεκινάμε? Είναι πρώτα απ' όλα ότι όλα τα φάρμακα μάδια κυκλοφορίας του ΕΟΦ είναι ασφαλή, είτε είναι πρωτότυπα είτε είναι γενώσιμα. Εδώ θέλω να σας πω, και έχει σημασία αυτό να το δούμε και να βοηθήσουμε όλοι και κυρίως οι γιατροί σε αυτή την περίπτωση, ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε στα νοσοκομεία τη χρήση των γενωσίμων και μάλιστα ορισμένα νοσοκομεία έχουν πιάσει και το στόχο, του 100, το στόχο που είχαμε βάλει για το 2013 που ήταν 50%, αλλά είναι κοντά στο 30-35%, είναι πάντως καλή η πορεία πολλών νοσοκομείων στο κοινό, στην εξωνοσοκομιακή κατανάλωση των φαρμάκων. Τα γενώσιμα παραμένουν όλα αυτά τα 3 χρόνια ακόμα χαμηλά. Είναι ακόμα 16-18%. Όταν στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι 30, 40, 50, 60, 70%. Άρα εδώ υπάρχει μεγάλη σημασία και να δώσουμε όλοι στο πώς θα δώσουμε στα γενώσιμα την θέση που τους αρμόζει στην ελληνική αγορά. Και για λόγους οικονομίας και για λόγους, ας πούμε, δαπανών, και επειδή πολλά από αυτά είναι από ιδιαίτερα αξιόπιστες ελληνικές εταιρείες που πρέπει να παίξουν το ρόλο που παίζουν τόσα χρόνια στην ελληνική οικονομία. Άρα, μέρος της καμπάνιας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των γιατρών, των φαρμακοποιών και του Έλληνα πολίτη στα γενώσιμα. Είναι φάρμακα που από τη στιγμή που παίρνουν την άδεια του ΕΟΦ είναι εγκεκριμένα με αυστηρές ευρωπαϊκές διαδικασίες, ελέγχονται πλήρως και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε αυτά τα φάρμακα. Εξάλλου τα χρησιμοποιούμε και χρόνια. Δεν είναι ξαφνικά χτεσινά φάρμακα. Επί χρόνια τα χρησιμοποιούμε. Απλώς δεν υπήρχε μία πολιτική και λόγω τιμών και λόγω άλλων ζητημάτων που να τους δώσει τη θέση που τους αρμόζει. Άρα, αυτό που θέλουμε να πούμε στο κοινό είναι ότι φάρμακο έχει τη σφραγίδα του ΕΟΦ, είτε πρωτότυπο είτε γενώσιμο, είναι ασφαλές φάρμακο, είναι εγγυημένο φάρμακο, είναι αποτελεσματικό φάρμακο. Και επίσης ότι όλα αυτά δεν γίνονται με δικιάζεμες πρωτοβουλίες, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία πάρα πολύ αυστηρή, την οποία την εφαρμόζουμε και εμείς στη χώρα μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο η αδειοδότηση, είναι και η συνεχή έλεγχη που κάνουμε. Έλεγχη στους τόπους παραγωγής, στους τόπους διακίνησης, δειγματοληπτικούς ελέγχους και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, από τους ελέγχους που έχουμε κάνει, ελάχιστες περιπτώσεις βρήκαμε με ακατάλληλα φάρμακα. Πολύ λίγες. Και μάλιστα αυτές οι περιπτώσεις που εντοπίσαμε ήταν περίπου ίσες περιπτώσεις στα γενώσιμα με τα πρωτότυπα. Και αυτό το τονίζω για να υπάρχει καμία αμφιβολία για τα φάρμακα αυτά. Επίσης, μέρος της καμπάνιας είναι αυτό που είπαμε πριν. Όχι συνταγογραφούμενα φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού. Θα είναι κεντρικό σύνθημα της καμπάνιας μας. Να εμπιστευόμαστε τα γενώσιμα και τα πρωτότυπα. Δεν καταναλώνουμε αντιβιωτικά χωρίς συνταγή γιατρού, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα αντιβιωτικά, ειδικά με τα αντιβιωτικά. Οι Έλληνες νομίζουν ότι με κάθε απλή ίωση, με κάθε κρυολόγημα πρέπει να πάρουν αντιβιωτικό. Αυτό πρέπει να σταματήσει, διότι η κυρία Κρεμαστινού ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τι προβλήματα δημιουργούνται μετά με την ανθεκτικότητα και όλα αυτά τα προβλήματα που συνεπάγεται η αλόγιστη χρήση των αντιβιωτικών. Δεν αγοράζουμε φάρμακα από το διαδίκτυο και εδώ θέλουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Πάρα πολλοί κόσμος τελευταία νομίζει από το διαδίκτυο βρίσκει κάτι πιο φτηνό και το αγοράζει και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί κανείς δεν εγγυάται την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων.
και δεν ανταλλάσσουμε φάρμακα με συγγενείς και φίλους. Αυτό που είπαμε πριν, ότι ο άλλος με τη σακούλα πάει στα κοινωνικά φαρμακεία, δεν πάει μόνο με τη σακούλα εκεί. Κάποιος φίλος ή συγγενής που αρρωστήσει στο σπίτι ή στην πολυκατοικία θα του δώσει το φάρμακο που του περισσεύει. Και αυτό είναι μια συνήθεια εμπεδωμένη στην ελληνική ζωή, δυστυχώς, που πρέπει να ξεριζώσουμε. Τώρα, τι συμβουλεύουμε εμείς? Λέμε στο κοινό, πριν κάνετε οποιαδήποτε κατανάλωση φαρμάκου, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας και τον φαρμακοποιό σας. Όχι χωρίς την παρέμβαση του γιατρού και του φαρμακοποιού. Και βέβαια, μέρος της καμπάνιας μας είναι να πούμε και στον Έλληνα πολίτη ότι με τα μέτρα που έχει λάβει, με όλες αυτές τις προσπάθειες του ΕΟΠΗ, της ηγεσίας του Υπουργείου, αυτή τη στιγμή του δίνεται η δυνατότητα να παίρνει καλό φάρμακο, αποτελεσματικό φάρμακο, με μικρή επιβάρυνση. Δεν ανάγκη να πηγαίνει στα ακριβά φάρμακα όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν ανάγκη να επιβαρύνεται περισσότερο από ό,τι ήδη επιβαρύνεται σε μια δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα και κυρίως τα φτωχότερα στρώματα. Έχουμε λοιπόν εδώ λύσεις για φτηνότερα φάρμακα με μικρή επιβάρυνση. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο ασθενής, αλλά πρέπει και ο γιατρός και ο φαρμακοποιός να του το λέει, να το υποδεικνύει. Γιατί εάν δεν μπορέσουμε να πείσουμε τον γιατρό να κατευθύνει σωστά τον άρρωστο προς και σε αυτή την επιλογή, δηλαδή και την οικονομική επιλογή, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, πάλι θα έχουμε μια στοχευμένη προσπάθεια και εδώ χαίρομαι που άκουσα ότι ήδη πολλοί φορείς επιστημονικοί θα υιοθετήσουν την καμπάνια μας, θα τη βάλουν στο διαδίκτυό τους, στις σελίδες τους και θα μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Να πείσουμε τους γιατρούς για αυτό που είπα πριν. Εμπιστοσύνη και στα γενώσιμα, εμπιστοσύνη στα φτηνότερα φάρμακα, δεν είναι τα ακριβά φάρμακα ίσον με τα καλύτερα πάντα. Εκεί που χρειάζονται, εκεί πρέπει να δίνονται. Και μάλιστα αυτό που λέμε στους γιατρούς είναι ότι όσο εξοικονομεί χρήματα από τη χρήση φτηνών φαρμάκων, τόσο θα υπάρχουν χρήματα και πόροι για να δίνονται τα ακριβά φάρμακα εκεί που χρειάζονται. Αν τα εξαντλούμε αλόγιστα, τότε στις κρίσιμες περιπτώσεις δεν θα μπορούμε να δώσουμε τη σωστή θεραπεία. Τώρα, η καμπάνια μας τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει καταχωρήσεις σε εφημερίδες, στις κυριακάτικες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας, τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, διαδίκτυο, ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει εκστρατείας και θεματικά σποτ στο διαδίκτυο. Εδώ θέλω να σας πω, επειδή βλέπω και ευχαριστώ και εκπροσώπους από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που είναι σήμερα κοντά μας, ότι για να είμαστε αντικειμενικοί και να μην έχουμε κανένα παράπονο για ποια μέσα χρησιμοποίησαμε σε αυτή την καμπάνια, είπαμε ότι θα είμαστε αντικειμενικοί λέγοντας ότι θα κάνουμε διάχυση της καμπάνιας σε όσα μέσα περισσότερα μπορούμε, αλλά θα πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε τον πύχη με βάση την ακροματικότητα, τη θεαματικότητα ή την αναγνωρισιμότητα των μέσων. Άρα είπαμε, αν χρησιμοποιήσουμε 5 κυριακάτικες εφημερίδες, θα πάρουμε τις 5 κυριακάτικες εφημερίδες με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Αν χρησιμοποιήσουμε 10 ραδιόφωνα, τα 10 ραδιόφωνα με τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Άρα με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να εξασφαλίσουμε. Να πάτε, ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να εξασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα των επιλογών σε ό,τι αφορά την κατανομή των μηνυμάτων. Επίσης, οι καταχωρήσεις. Οι καταχωρήσεις μας εφημερίδες θα είναι δύο, θα είναι σε δύο κύματα. Η πρώτη καταχώρηση είναι αυτή που βλέπετε, ότι ο ΟΦ εγγυάται με τη σφραγίδα του όλα τα φάρμακα πρωτότυπα και γενώσιμα, ότι είναι ασφαλή και είναι αποτελεσματικά. Αυτό είναι το ένα βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Καλωσορίζουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον αγαπητό κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, χάσατε την ευκαιρία για ένα χαιρετισμό πριν, σας περιμέναμε, αλλά δεν πειράζει. Η πρώτη μας λοιπόν καταχώρηση στις εφημερίδες θα έχει αυτό το κεντρικό σύνθημα, την έγκριση του ΕΟΦ πάνω στα φάρμακα και τι σημαίνει αυτή η έγκριση. Η δεύτερη καταχώρηση, το δεύτερο κύμα που θα περάσουμε στις εφημερίδες, είναι ότι ο ΕΟΦ εγγυάται τα φάρμακα, αλλά και εσύ, ο πολίτης, πρέπει να κάνει ορθή και σωστή χρήση. Τι σημαίνει ορθή και σωστή χρήση? Αυτά που λέμε παρακάτω. Δηλαδή, αγοράζουμε συνταγογραφούμενα φάρμακα μόνο με συνταγή γιατρού, εμπιστευόμαστε γενώσιμα ή πρωτότυπα αφού η θεραπευτική τους αξία είναι ίδια, δεν καταναλώνουμε αντιβιωτικά χωρίς συνταγή γιατρού όπως τις απλές ιώσεις, δεν αγοράζουμε φάρμακα από το διαδίκτυο, δεν ανταλλάσσουμε φάρμακα με συγγενείς και φίλους. Συμβουλευτείτε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας για τη σωστή χρήση φαρμάκων. Ζητήστε να σας χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα με το μικρότερο κόστος συμμετοχής. Αυτά είναι τα βασικά συνθήματα που θα περάσουν στις εφημερίδες. Τώρα, το web banner θα είναι μία που θα πηγαίνει βήμα-βήμα,
που θα περνάνε αυτά τα μηνύματα. Έχουμε φτιάξει στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ ειδική ιστοσελίδα, η οποία είναι της καμπάνιας, αφιερωμένη στην καμπάνια. Εδώ βλέπετε, πέρα από τις ανακοινώσεις του οργανισμού, θα μπορεί κανείς να ενημερώνεται για την καμπάνια αυτή, βάζοντας και το βασικό σύνθημα πάνω, πηγαίνοντας δηλαδή εδώ, θα μπορεί να πηγαίνει στην καμπάνια μας. Και η ιστοσελίδα που έχουμε ετοιμάσει είναι μια ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πολλές ενότητες και για πληροφορίες χρήσιμες για τα φάρμακα, για τη χρήση τους, για τις αλληλεπιδράσεις τους, μια σειρά δηλαδή από πολύ σημαντικές πληροφορίες που ο κάθε Έλληνας πολίτης, πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της καμπάνιας, θα μπορεί να βρίσκει και να αντλεί. Επίσης, για την προώθηση αυτών των θεμάτων, τι ζητάμε από εσάς? Ζητάμε τη συνεργασία, όπως είπαμε πριν, και την προβολή όλων αυτών των μηνυμάτων από τα μέσα που διαθέτεται. Αυτό είναι το ζητούμενο και της σημερινής μας συνάντησης. Να σας τα δείξουμε και να έχουμε τη συμπαράσταση και τη βοήθειά σας. Τι μπορείτε να κάνετε? Αυτό τα είπαμε. Να βάλετε τον μπάνι στο σελίδα σας, ειδικές καταχωρήσεις στα περιοδικά που έχετε σαν επιστημονικές εταιρείες, γιατί έχουμε εδώ πολλούς εκλεκτούς εκπροσώπους των επιστημονικών εταιρεών. Να τοποθετήσουμε τις καταχωρήσεις στο πρόγραμμα των συνεδρίων. Αν μπορούμε, δηλαδή, στα προγράμματα των συνεδρίων, ήδη με το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο είμαστε σε συνεννόηση, να υπάρχει αυτή η προβολή αυτών των μηνυμάτων. Και έτσι να στηρίξετε το έργο του ΕΟΦ και να υιοθετήσετε την εκστρατεία και τους στόχους για την προστασία της υγείας στη χώρα μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτή είναι η καμπάνια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Λίγα λεπτά να σας δείξουμε, λίγο το σποτ που έχουμε ετοιμάσει τηλεόραση και το ραδιοφωνικό. Και μετά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το σποτ. Αν η άποψή σου για τα φάρμακα είναι ότι η συνταγή γιατρού είναι δωρητή, ότι το ίντερνετ είναι το καλύτερο φαρμακείο ή ότι τα αντιβιωτικά, μάλλον στην υγεία σου σε κίνδυνο. Φαρμακών. Η έγκριση ΕΟΦ είναι εγγύηση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα για κάθε φάρμακο πρωτότυπο ή γενώσιμο. Συμβουλέψου τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σου. Ωραία. Αυτό είναι το τηλεοπτικό και να ακούσουμε και το ραδιοφωνικό. Πάλι άρρωστος ο μικρός. Τι να κάνω? Γιατί δεν ρωτάς εμένα? Έχω στο φαρμακείο μου διάφορα. Να μιλήσεις με τον γιατρό σου. Σιγά. Η Οσούλα θα είναι. Θα του δώσω μία αντιβίωση να τον καλύψει και θα γίνει υπερδίκη. Συμφωνείς, μαμά? Να του δώσεις προσοχή. Δεν παίρνουμε φάρμακα με το παραμικρό. Και από ό,τι θυμάμαι, η μαμά σου δεν είναι ούτε γιατρός ούτε φαρμακοποιός. Η χρήση φαρμάκων χρειάζεται προσοχή. Ο ΕΟΦ εγγυάται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα για κάθε πρωτότυπο και γενώσιμο φάρμακο που εγκρίνει και είναι ίδιας θεραπευτικής αξίας. Συμβουλευτείτε τώρα το γιατρό και το φαρμακοποιό σας και ζητήστε να σας χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα με το μικρότερο κόστος συμμετοχής. Να δούμε και το site. Και αυτό είναι το site που έχουμε κάνει για την καμπάνια. Βλέπετε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Έχουμε τίποτα άλλο στο site? Ανοίγει τώρα το site. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Για να μην αφήσουμε παραπονεμένο τον κύριο Πατούλη, για να κλείσουμε την εκδήλωση, θέλεις, Γιώργο, να μας πεις και εσύ δύο λόγια? Πες. Αλλά δύο λόγια. Έλα. Έλα, γιατί ο κύριος Πατούλης είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας. Έχουμε ήδη με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, σαν ΕΟΦ, ξεκινήσει μια καμπάνια για τη φαρμακοπαγρύπνηση, για τις κίτρινες κάρτες με τους γιατρούς. Συνεργαζόμαστε τώρα για το κοινωνικό φαρμακείο. Άρα νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να μας πει δύο λόγια. Εγώ θα πω καταρχήν ότι... λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητές, κύριε Πρόεδρε,
Νομίζω ότι καταρχήν μία προσπάθεια η οποία στόχο έχει να ελαττώσουμε την πολυφαρμακεία και να υπάρχει χρηστή διαχείριση του φαρμάκου, μόνο θετικά κανείς μπορεί να την δει. Είναι σίγουρο ότι οι ιατρικοί σύλλογοι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, θα έλεγα ότι κάπου θα πρέπει να λέμε, ίσως με πιο εμφανή τρόπο, ότι φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή δεν πρέπει να δίδεται. Και επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πράγματα, κάπως θα πρέπει και αυτό να διατυπώνεται. Τουλάχιστον μιλάμε για τα φάρμακα τα συνταγογραφούμενα, διότι και αυτό θα μας δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη πάνω σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει και θέλω να σας συγχαρώ και να εκφράσω τη στήριξή μου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Είναι